τίτλους της Manchester United, έχει 20 πρωταθλήματα. Τελευταίο πρωτάθλημα το 2013, στην τελευταία σεζόν του Sir Alex Ferguson στον πάγκο της United. Έχει 12 κύπελα, το τελευταίο το 2016 με Van Gaal στον πάγκο. 5 Link Cup, 21 Super Cup, 3 Champions League. Πρωταθλητριών ήταν το 68, Champions League το 99 και το 2008. Ένα κύπελο κυπελούχων το 1991. Ένα Europa League με το Μουρίνιο το 2017, ένα Ευρωπαϊκό Super Cup, ένα διπυρωτικό κύπελο και ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Πάντως λοιπόν, θα πήρε τα πιο πολλά ο Φέργκισον, δεν είναι. Ο Φέργκισον, ναι, έχει πάρει συνολικά 38 τίτλους σε 27 χρόνια στον πάγκο. Μεγάλος προπονητής. Μεγάλος προπονητής. Τους διέλυσε όλους. Και έκανε και τη Μάτσα Γιουνάιτεντ, παίζει ωραία μπάλα. Ωστόσο, παιδιά, ήταν η εποχή μου. Ήταν η εποχή σου. Πολύ. Να πούμε, Νίκο και Κώστα, ότι δύο Σκοτσέζοι έχουν σηματοδοτήσει την ιστορία της United. Λίγο μετά τον πόλεμο, ο Ματ Μπάσμπι. Ο Ματ Μπάσμπι, ναι. Έτσι. Και το 1986 Φέργκισον. Ο Φέργκισον. Είναι δύο Σκοτσέζοι. Είναι δύο Μεγάλοι προπονηταράδες. Την κάναν την ομάδα η οποία πήγε και σε ένα... Εδώ είναι και δυο της μαζί. Μπράβο, είδες. Σε ένα κλαπ έχει μπει που πιστεύω ότι... Θα συνεχίζεται. Θα συνεχίσει. Για πολλά θα συνεχίσει για πολλά χρόνια. Λοιπόν, να πούμε ότι τον Οκτώβριο του 1945, δηλαδή λίγο μετά τον πόλεμο, αναλαμβάνει ο Ματ Μπάσμπι, τότε σε ηλικία 36 χρονών. Είχε μόλις αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αναλαμβάνει προπονητής. Στη δεκαετία του 50 αρχίζει και σαρώνει τα πάντα η United εντός των τυχών. Με εντεκάδα που είχε μέσο όρο ηλικίας στα 22 χρόνια, γι' αυτό και ονομάστηκαν μπέμπιδες. Τρέχαμε τότε, Manchester, ξέρεις τι γίνεται. Χαμός, ε. Χαμός. Χαμός. Κατακτά 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελο, 3 Super Cup. Αλλά εδώ βλέπουμε τους μπέμπιδες του Ματ Μπάσμπι, τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη. Μέχρι όπου έρχεται το αεροπορικό δυστύχημα το 58. 10 χρόνια μετά, με τον Ματ Μπάσμπι, ο οποίος ήταν από τους διασωθέντες... Σώθηκε, ήταν τυχερός, ναι. Ήταν τυχερός. Παίρνει το κόντρα στη μεγάλη Μπενφίκα της εποχής, το Champions League, το πρωταθλητριόν τότε, και αρχίζει η αναρρίχηση της Manchester United. Το 58, όταν έπεσε το αεροπλάνο, με ανοησία του πιλότου, γιατί πήγε τρεις φορές να το σηκώσει επάνω. Mm-hmm. Την έχουμε δει την ιστορία και στο Mayday. Mm-hmm. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της United εκείνη τη χρονιά ήταν 24. Δηλαδή, πάλι ήταν νεαροί. Ναι, mm-hmm. Ήταν σε αυτό το μοτίβο. Σε αυτό το μοτίβο. Ναι, αυτό το στυλάκι, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα αναφερθούμε εκτενώς στο αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου. Εγώ να πω απλά ότι μεσολαβούν 15 χρόνια από το 70-71 που φεύγει ο Ματ Μπάσμπι, που δεν βρίσκεται στο προσκήνιο η United. Μια μεταβατική περίοδος 15 ετών μέχρι να έρθει ο Φέργκισον. Ο πρώτος τίτλος ήταν από το 86 που ανέλαβε το 91 εκείνο το κύπελο κυπελούχων. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι έχουν υπομονή οι Εγγλέζοι και αφήνουν τον προπονητή να δουλέψει. Βέβαια, έτσι. Θα τον αφήνουν. Αλλά ήταν και καλός. Ναι. Ήταν και καλός, δεν πάει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δείξαν από την αρχή και ο Φέργκισον και ο Ματ Μπάσμπι. Ότι είναι μεγάλοι προπονητές. Mm-hmm. Και βλέπεις τη δουλειά και λες προχώρα. Ναι, ακριβώς. Γιατί σκέψεις, πέρασαν τόσα χρόνια. Και τους έχει ξεπεράσει κανένας. Ναι. Και ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια η United. Και, λοιπόν, θα δούμε σε λίγο και την κάρτα με τα πεπραγμένα του Φέργκισον για να δικαιώσουμε και τον Νίκο σε αυτά που σωστό. Λέει. Είπαμε 27 χρόνια, 38 τίτλοι. 2 Champions League, 13 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα Αγγλίας. Εδώ βλέπουμε αναχρονιά, δεν έχει τερματίσει ποτέ σε 27 χρόνια. Η χειρότερη του θέση είναι η τρίτη. Της κακομοίρα. Πρώτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος, πρώτος, τρίτος,
πρώτος, τρίτος, τρίτος, δεύτερος, πρώτος, πρώτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος, πρώτος. Έτσι, δηλαδή η τρίτη θέση ήταν η χειρότερη που είχε σε 27 έτσι, χρόνια. Την είχε πάντα top. Πάντως ο Νίκος όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε εκπομπή 10, το καλοκαίρι κλείνουμε 10 χρόνια ναι. Και πρέπει να φέρω μια τούρτα να μας αφήσουν αυτοί οι τσιόδρες να έρθουμε στην Αθήνα. Μας έχει αναλύσει ο Νίκος Αλέφαντος, μας έχει διδάξει το στυλ παιχνιδιού της United στον πίνακα, ναι. Μας έχει διδάξει πώς ήταν οι γραμμές, πόσο κοντά ήταν η τετράδα, πώς η εξτρέμ ερχόταν πίσω στα πάρκ, τα θυμάμαι. Και πώς χωρίς πολλές πάσες έφευγε στην επίθεση και δημιουργούσε μια ταχύτατη επιθετική κουλτούρα η United στο μεγάλο το χώρο. Επίσης... Και μας είπε ότι μας έδωσε, λέει, μας είπε ο Νίκος ότι πάρα πολύ προσεκτικός στην άμυνα, αλλά έφευγε με τουλάχιστον 5 ή 6 ποδοσφαιριστές που είχαν μεγάλες ταχύτητες εκείνη την εποχή, που ο Νίκος είναι φίλος και καλά κάνει όπως και εμείς του ποδοσφαίρου με την γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, όχι με τις μικρές ενοχελικές πασούλες. Μας το έχει αναλύσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο κόσμος εδώ, γιατί και εγώ τη βλέπω την εκπομπή από εδώ, τη βλέπω και από το Facebook του Νίκου, ψοφάνε να δείξει λίγα πράγματα ο Νίκος. Η τακτική Κώστα του Φέργκισον πρωτοεμφανίστηκε το 1991 με τα δύο γκολ του Μαρκ Χιούς, όταν κατακτά κόντρα στην Μπαρτσελόνα το κύπελλο κυπελλούχων. Και έλεγα ότι ναι, μεν έδειχνε δουλειά, αλλά είναι ο πρώτος τίτλος που έρχεται και ουσιαστικά σώζει την καρέκλα του για να απογειωθεί μετά. Λοιπόν, οπότε να περάσουμε σε αυτό το σημείο να δούμε το πρώτο βίντεο που αφορά το αφιέρωμα στη United από την εποχή του Matt Busby μέχρι και που αναλαμβάνει ο Sir Alex Ferguson και να πάμε μετά να δούμε τα κατορθώματα του Ferguson σε αυτή την εποχή. Να κάνω μια επισήμανση εδώ. Ναι. Ανέκαθεν, ναι. Όλα τα χρόνια από παλιά και ο Μπόμπεκ εδώ που ήρθε μέτρησε το 4-3-3 ναι. Παγκόσμια. Δεν είχε θέαμα το 4-4-2 λέμε ή το 5-4-1-5-3-2. Ναι. Το μεγάλο θέαμα, η μεγάλη μπάλα με ωραίους αυτοματισμούς, με κινήσεις, οργίασε το 4-3-3. Ναι. Το οποίο το εφάρμοσε και στον Ολυμπιακό ο Μπόμπεκ. Ακριβώς. Και για να σε δικαιώσω σε αυτό που λες, Νίκο, εδώ βλέπουμε την εντεκάδα του τελικού το 1968 με 4-3-3 με Ματ Μπάσμπι στον πάγκο, Κιντ, Άστον, Μπέστη, τριάδα μπροστά, Τσάλτον στα χαφ, Μπόμπι Τσάλτον. Ξάρει και δύο οκτάρια, έτσι δεν είναι. Κρέλαντ, Στάιλς, Νταν, Μπρέναν, Σάντλερ, Φούξ και ο Στέπνη. Ναι. Λείπει από αυτήν την δεκάδα ο μεγάλος Ντένις Λόου, βέβαια, ο οποίος τώρα δεν θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη, ήταν τιμωρημένος τραυματίας, δεν είχε παίξει στον τελικό, αλλά ήταν η τριάδα της εποχής μαζί με τον Μπόμπι Τσάλτον και τον Τζορτζ Μπέστ. Εδώ είναι η αντίστοιχη δεκάδα παρατεταγμένη. Οπότε, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε. Η Manchester United ιδρύθηκε το 1878 ως Newton Heath από εργαζόμενους στην τοπική σιδηροδρομική εταιρεία στη συνοικία του Manchester. Αργότερα έδινε αγώνες με άλλες ομάδες της ίδιας εταιρείας και στη συνέχεια συμμετείχε στα τοπικά πρωταθλήματα. Το 1892 έγινε ανεξάρτητη από την σιδηροδρομική εταιρεία και εντάχθηκε στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Δύο χρόνια αργότερα υποβιβάστηκε. Τον Ιανουάριο του 1902, λόγω χρεών, απειλήθηκε με διάλυση. Τότε την κατάσταση στα χέρια της ομάδος πήρε ο αρχηγός, ο Χάρι Στάφορντ, ο οποίος έπεισε 4 τοπικούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στην ομάδα. Στις 24 Απριλίου του 1902, η Newton Heath ονομάστηκε Manchester United και μετακόμισε στο Old Trafford. Πρώτος πρόεδρος ανέλαβε ένας από τους 4 επενδυτές, ο John Davies. Η ομάδα κατέθεσε αμέσως αγωνιστικά διαπιστευτήρια στο νησί, κερδίζοντας 2 πρωταθλήματα, το 1908 και το 1911, και ένα κύπελο. 2 Super Cup και στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πορεία της ομάδας άλλαξε όταν τις τύχες ανέλαβε τον Οκτώβριο του 1945 ο 36χρονος Σκοτσέζος Ματ Μπάσμπι, που μόλις είχε κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο Μπάσμπι δημιούργησε ένα νεανικό σύνολο
με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη και άρχισε να σαρώνει τους τίτλους στην Αγγλία στη δεκαετία του 50. Οι Μπέμπιδες, όπως ονομάστηκαν, πρόλαβαν να κατακτήσουν 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και 3 Super Cup, προτού αφανιστούν στο περίφημο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου το 1958, τότε που η Μάντσεστερ διεκδικούσε την καλύτερη θέση στην Ευρώπη από τη Ρεάλ. Ο Μπάσμπι, αφού κατόρθωσε να διασωθεί, άρχισε τη δημιουργία μιας νέας γενιάς Μπέμπιδων που έφτασε και πάλι στην κορυφή το 1968. Τότε νίκησε την Μπενφίκα με 4-1 στην παράταση στον τελικό του πρωταθλητριών και έγινε η δεύτερη Βρετανική και η πρώτη Αγγλική ομάδα που πήρε την κούπα. Εκείνη η ομάδα της United είχε στις τάξεις της 3 ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν τον τίτλο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς στην Ευρώπη. Τον Bobby Charlton, τον Dennis Lowe και τον George Best. Ο Matt Busby παραιτήθηκε από προπονητής στην επόμενη χρονιά, το 1969, και αντικαταστάθηκε από τον Wilf McGuinness. Άλλαξε προπονητές η Manchester, δεκαετία του 70. Το 1972, ο Farrell παραιτήθηκε αυτός και αναλαμβάνει τη θέση του ο Tommy Doherty, που άρχισε αμέσως την ανοικοδόμηση της ομάδας και μια σειρά από μεταγραφές. Ο Lowe υπέγραψε ελεύθερο στη Manchester City, ενώ ο Best είχε περίεργη συμπεριφορά. Η περίοδος 1973-74 θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες των Μπέμπιδων. Ήταν για ακόμα μια φορά αποτυχημένη, με την ομάδα να παλεύει να γλιτώσει τον υποβιβασμό. Στους 2 τελευταίους αγώνες έχασε από την Μπέρμπιχαμ και την Manchester City και υποβιβάστηκε για πρώτη φορά μετά το 1937. Παρά τον υποβιβασμό, το Old Trafford συνέχισε να είναι γεμάτο, ενώ η ομάδα κατάφερε να κερδίσει πάλι την άνοδο. Ο Sexton προσπάθησε με ακριβές μεταγραφές να αλλάξει το κλίμα, αλλά τελικά αποδείχθηκαν αποτυχημένες. Τελικά απολύθηκε το 1981. Η United αντικατέκτησε τον Sexton με τον Ρον Άντκινσον. Μία από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να υπογράψει τον παίκτη της West Bromwich Albion, τον Brian Robson, με μεταγραφή ρεκόρ για την εποχή, ενώ διάφοροι άλλοι νέοι παίκτες αποκτήθηκαν την ίδια εποχή. Κατάφερε μέσα σε 2 χρονιές, 2 φορές το κύπελο Αγγλίας να κατακτήσει το 83 και το 85, ενώ την περίοδο 85-86, αν και φαβορή να κερδίσει το πρωτάθλημα, ύστερα από ένα εκπληκτικό ξεκίνημα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Την επόμενη περίοδο η αγωνιστική εικόνα της ομάδας χειροτέρεψε και ο υποβασμός φαινόταν πιθανός. Το Νοέμβριο του 1986 ο Άτκινσον απολύθηκε.